Φτάσουμε στις έρευνες που γίνονται από την πυροσβεστική υπηρεσία για τον εντοπισμό ενός 32χρονου ορειβάτη, ο οποίος έπεσε σε χαράδρα την περασμένη Δευτέρα στο Πάπικο του νομού Ιωαννίνων. Θα συνδεθούμε με τον Βαγγέλη Γκαϊντέ, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη. Λίνα, τα ίχνη του 32χρονου ορειβάτη χάθηκαν από την περασμένη Δευτέρα, όταν σύμφωνα με πληροφορίες έπεσε σε χαράδρα 400 μέτρων στο πάπικο του νομού Ιωαννίνων. Επίσης, εξέλιξε μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον εντοπισμό του ορειβάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εντοπιστεί το σήμα από το κινητό του τηλέφωνο και από το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση στην οποία συμμετέχουν σούπερ πούμα της πολεμικής αεροπορίας, καθώς και πυροσβέστες, 6 πυροσβέστες ΕΜΑΚ, οι οποίοι προσπαθούν να τον εντοπίσουν. Να πούμε επίσης ότι σύμφωνα με πληροφορίες, συγγενείς του ορειβάτη έχουν ζητήσει και θα έρθουν στη χώρα μας επόμενες ημέρες διασώστες από ελβετική διασωστική ομάδα, ενώ μέλη του Σωματείου Ελλήνων Οδηγών Βουνού καταγγέλνουν ότι εκείνοι δεν έχουν κληθεί να βοηθήσουν. Να σας ευχαριστήσουμε και σας παρακολουθήσουμε τώρα τη δήλωση στο Μέγκα για την επιχείρηση διάσωσης του ορειβάτη, ο πρώην πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Οδηγών Βουνού. Η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι ότι κάποιοι επιχειρούν εκεί πέρα, χωρίς να είμαστε απόλυτοι. Είναι ένα μέλος του Σωματείου των Οδηγών Βουνού και κάποια μέλη της ΕΜΑΚ. Και επιχειρούν, δεν ξέρω σε ποιο πεδίο, κάτω από το σημείο το οποίο έχει γίνει το ατύχημα, υποθέτω. Και όταν λέω ότι δεν έχουμε εικόνα, είναι διότι παρόλες τις προτροπές, κανείς δεν ζήτησε επίσημα τη βοήθεια ούτε των Οδηγών Βουνού, που είναι οι πλέον έμπειροι σε αυτό του είδους τις διασώσεις και σε τέτοια παιδεία, αλλά ούτε και από την Ομοσπονδία Ορειβασίας, που πάλι τα συνέδραμε με τα ίδια άτομα. Παρόλες τις προτροπές πολλών παραγόντων για να κληθεί επίσημα, αλλά και των ίδιων των συγγενών οι οποίοι επικοινώνησαν μαζί μας, δεν έχει κληθεί επίσημα η ορειβατική κοινότητα.